984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 σήμερα, Τρίτη 27 Ιουλίου. Την Παρασκευή ανοίγουν τα ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών. Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, εξήγησε πως στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην παιδική και εφηβική ηλικία. Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν μία πηγή διασποράς του ιού στο περιβάλλον και κυρίως αυτοί που κινδυνεύουν στο περιβάλλον των παιδιών είναι άτομα ευάλωτα, είτε διότι είναι ανεμβολίαστα, είτε λόγω ηλικίας ή υποκείμενου νοσήματος έχουν μειωμένη άνασο ανταπόκριση στους εμβολιασμούς, σημείωσε. Τα παιδιά ως πηγές διασποράς είναι και τα αίτια των επιδημικών εξάρσεων στα σχολεία και αυτό το γεγονός εμποδίζει την διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, η κυρία Θεοδωρίδου ανέφερε ότι οι συνεχείς μολύνσεις των παιδιών θα οδηγήσουν σε νέες μεταλλάξεις και σε μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων. Κάθε ανεμβολίαστος είναι ένα εργαστήριο παραγωγής νέων μεταλλάξεων, υπογράμμισε. Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης που πιέζονται λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. 120 οι ασθενείς χθες, από αυτούς οι 106 σε κλίνες COVID και οι 14 στις ΜΕΘ. 233 τα χθεσινά κρούσματα στο νησί και 2070 στη χώρα. 112 στο Ηράκλειο, 65 στα Χανιά, 43 στο Ρέθυμνο και 13 στο Λασίθι. Με πανελλαδική στάση εργασίας απαντούν την Πέμπτη υγειονομικοί στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε μονάδες υγείας, φροντίδας ηλικιωμένων και ανθρώπων με αναπηρία. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό αναφέρει μεταξύ άλλων: λογαριάζουν χωρίς τους εργαζόμενους, καθώς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην περάσουν οι διαχωρισμοί των εργαζομένων, η αναστολή εργασίας και οι απολύσεις. Να μην περάσουν τα σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις, επέκταση των ΣΔΙΤ και συγχωνεύσεις μονάδων υγείας. Λάθος η επιλογή του Υπουργείου με το εμβόλιο της Άστρα, καθώς μας πήγαν 2 μήνες μετά για τη δεύτερη δόση. Είναι ωστόσο εμβολιασμένο έστω και έτσι το 75% των εργαζόμενων στον τουρισμό. Το συγκεκριμένο είπε στον 984 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επισιτισμού, ο κύριος Χότζογλου. Διευκρινίσεις την ίδια ώρα δίνει το Υπουργείο Υγείας για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στο χώρο. Όπως σημειώνει, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης έχουν υποχρέωση να πραγματοποιηθούν 2 τεστ κάθε εβδομάδα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα Εργάνη. Το πρώτο τεστ είναι self-test. Διατίθεται δωρεάν από το κράτος και πραγματοποιείται στην αρχή της εβδομάδας. Το δεύτερο τεστ είναι εργαστηριακό, rapid test. Πραγματοποιείται με ευθύνη του εργαζόμενου, ελέγχεται από τον εργοδότη και δηλώνεται έως την Πέμπτη κάθε εβδομάδα. Για τη δήλωση του εργαστηριακού τεστ θα πρέπει να υποβάλλεται στην πλατφόρμα της Εργάνης η βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr. Οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση να υποβληθούν σε τεστ εφόσον έχουν περάσει 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου των 2 δόσεων ή μετά τη μία δόση του μονοδοσικού εμβολίου. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει χάσει τελείως το θέμα όσο αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι του να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν. Μετά τα 150 ευρώ που έταζε, τώρα μαζεύει κατοστάρια. Και δυστυχώς δεν θα έχει τα αποτελέσματα που αναμένει τέτοιου είδους πρακτικές και τακτικές. Να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, κατά της υποχρεωτικότητας και του ξαναγκασμού. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανένα να εμβολιαστεί με το ζόρι. Από εκεί και πέρα υπάρχει το σκεπτικό από την κυβέρνηση, γιατί είχαμε μια επικοινωνία την Παρασκευή με τα συναρμόδια υπουργεία, ότι το κράτος, η πολιτεία παρέχει 3 διαφορετικά εμβόλια δωρεάν στους πολίτες. Αυτός λοιπόν που επιλέγει να μην εμβολιαστεί, να αναλάβει και το κόστος να στηρίξει την επιλογή του. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά έτσι. Θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι με τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα πετύχει το ποσοστό εμβολιασμού που επιθυμεί. Και φυσικά είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, σε εργαζόμενους, προσέξτε, που είναι ταλαιπωρημένοι εδώ και 18 μήνες που έχουν φτάσει στα. Επιστρέφει ο καύσωνας στους 43 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος στα μέσα της εβδομάδας με διάρκεια περίπου 7 ημερών.
το θερμό κύμα φαίνεται ότι θα επηρεάσει όλη την Ελλάδα με μεγαλύτερη ένταση την Ενδοχώρα και την Νότια Κρήτη. Σε ρυθμό καύσωνα θα κινείται επίσης όλη η νοτιοανατολική Ευρώπη, η Κύπρος αλλά και η Τουρκία. Πάντως σε τελευταία σημερινή ανάρτησή του, Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει σημάδια εξασθένησης σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι πλήρους υποχώρησης του καύσωνα από όλη τη χώρα από την 3η 3 Αυγούστου, θέλουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Σταμάτα Αττικής, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα. Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Μάλιστα, δόθηκε ήδη εντολή για εκένεση προληπτικά του οικισμού Γαλήνη. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν στα 5 μποφόρ. Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή μεταξύ Βύρωνα και Κεσαριανής. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά που δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικίες. 49χρονος εργαζόμενος έπεσε από σκαλοσιά στις Μοίρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του σήμερα. Άμεσα έγινε η μεταφορά του στο Βενιζέλιο. Συγκεκριμένα, ο 49χρονος που εργαζόταν στη συντήρησή του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου Μοιρών χτυπήθηκε από το ρεύμα και έπεσε από τη σκαλοσιά ύψους 5 μέτρων περίπου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια συνοδεία γιατρού μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο. Ο τραυματιστής είναι παντρεμένος με 2 παιδιά. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, με ανακοίνωσή του, καταγγείλει την έλλειψη μέτρων ασφαλείας αλλά και την έλλειψη ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που επέφερε τον σοβαρό τραυματισμό του. Το Συνδικάτο Οικοδόμων τονίζει επίσης, μεταξύ άλλων, η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι εκρηκτική. Από τη μία δεν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα για να προφυλαχτούμε εν μέσω πανδημίας και από την άλλη η εντατικοποίηση έχει βαρέσει κόκκινο, η ανασφάλιστη εργασία θεριεύει και οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, αφού οι συγκεκριμένες υπηρεσίες με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων έχουν φτάσει σε τέλμα, με ελάχιστους επιθεωρητές που είναι αδύνατο να ελέγξουν όλους τους χώρους δουλειάς. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμουδάρα Ηρακλείου, νεκρός ένας 26χρονος όταν η μηχανή που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας και έπεσε πάνω σε ελιά. Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά η αστυνομία. 100 παλιά κτίρια έχουν υποστεί φθορές λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, με τα κλιμάκια να συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτοψίες. Μεταξύ των κτιρίων είναι 3 μόνιμες κατοικίες και 8 εκκλησίες. Πενταμελές κλιμακίου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Καταστροφών του Υπουργείου, που έχει ως έδρα τα Χανιά, βρέθηκε σήμερα σε περιοχές του Δήμου για τη σήμανση. Το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει και το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, πιθανότατα παρουσία του Πρόεδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιου Λέκα. Αντιδράσεις και κινητοποίησεις των εκπαιδευτικών για τις αλλαγές στην εκπαίδευση και το νομοσχέδιο Κεραμέως. Την Τετάρτη, 28 Ιουλίου, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και Φεστός, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους με το νομοσχέδιο, το οποίο η κυβέρνηση και η Υπουργείο Παιδείας θα ψηφίσουν ή επιχειρούν να ψηφίσουν, για μία ακόμα φορά μέσα στο κατά καλό καιρό και πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Είναι πρόκληση τη στιγμή που φουντώνει το τέταρτο κύμα πανδημίας η κυβέρνηση και το Υπουργείο να καθησυχάζουν πως όλα είναι έτοιμα για το Σεπτέμβρη, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Τίποτα από όσα χρειάζεται και ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα από την πρώτη στιγμή για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία δεν έχει γίνει. Σύσσωμη τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με επικεφαλή στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα ζητά την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, καθώς και την ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ηλικίες 25 έως 34 ετών. Την απόσυρση της ΕΒΕ ζητούν ΟΗΕΛ και εργατικά κέντρα της χώρας, καθώς η έρευνα που πραγματοποίησαν προκύπτει, όπως τονίζουν, πως η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής είχε μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων στον χώρο της εκπαίδευσης, που αναμένουν τους χιλιάδες κομμένους ως πελατεία στα ιδιωτικά ΙΕΚ και κολέγια
και υποφθαλμιούν τμήμα της πίτας από την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Στον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και των αλλαγών κεραμαίως αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ανοιχτό δημόσιο απαιτητικό σχολείο που απελευθερωμένο μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, να μην υπάρχουν κριτήρια και για την εισαγωγή κάποιου στην ανώτατη εκπαίδευση, εξαπολύοντας βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Όχι του ιδίου επίσης, στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Αποφάσισα ότι δεν θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, υπογράμμισε. Αν το 70% έχει εμβολιαστεί, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός που δεν έχει κάνει αυτή την κίνηση, συμπλήρωσε και κάλεσε τα κόμματα να στείλουν από κοινού μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία. Να σας ενημερώσουμε ότι και το 15 Αύγουστο και την Πρωτοχρονιά και την Κυριακή του Πάσχα να φέρνετε νομοσχέδια στη Βουλή που χτυπάνε τη ζωή, τη μόρφωση και το μέλλον των παιδιών του ελληνικού λαού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα είναι η φωνή που θα είναι εδώ και σε θέση μάχης στις αναφορές του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κυρίου Κουτσούμπα. Θα ενημερώνει, θα οργανώνει, θα πρωτοστατεί στους αγώνες για να μην περνάνε και να μην εφαρμόζονται στη ζωή τα παράδεκτα νομοσχέδιά σας. Σιγή νεκροταφείου δεν πρόκειται να υπάρξει, όπως δεν υπήρχε το Πάσχα του 2019 με τον κατάπτυστο νόμο Γαβρόγλου για το Λύκειο που τον διατηρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά σε μια περίληψη των όσων συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής, και βέβαια η συζήτηση στην Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αναφορικά με το νομοσχέδιο κεραμαίως. Καλωσορίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουργεράκη, και στους ακροατές σας. Πάντως, από ό,τι και εσείς είδατε, γιατί σας ρώτησα αν είδατε αποσπάσματα ή έχετε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής αυτά τα οποία υπόθηκαν στη Βουλή ή λέγονται στη Βουλή, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, φαίνεται, κύριε Μακράκη, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, να υπάρχουν και ζητήματα ουσίας αναφορικά με το τι επιδιώκει η κάθε πλευρά και ποια είναι η δική της η γραμμή σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα της εκπαίδευσης. Για να πω την αλήθεια, φαίνεται ότι διαφορετικές ερμηνείες υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Η κάθε πλευρά σίγουρα και τα πολιτικά κόμματα με βάση και τις προγραμματικές θέσεις και το ιδεολογικό τους υπόβαθρο τοποθετούνται. Εμείς όλες αυτές τις ημέρες ως εκπαιδευτικό κίνημα και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν τοποθετηθεί απέναντι στο νομοσχέδιο και εμείς θεωρούμε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι συντελείται ένα έγκλημα κατά της δημόσιας εκπαίδευσης και αυτό το αιτιολογούμε στη βάση του ότι μια βασική αρχή και φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου είναι η σταδιακή αποδέσμευση του κράτους από την υποχρέωση να χρηματοδοτεί το δημόσιο σχολείο. Είναι για πρώτη φορά που στην νομοθεσία εισάγεται ότι ο διευθυντής και το σχολείο θα πρέπει να προσελκύει ιδιωτικούς πόρους, δηλαδή μέσω χορηγιών και επιχορηγήσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο θα αλλάξει τελείως το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας στο σχολείο. Μία δεύτερη βασική αρχή είναι ότι πάμε σε μία λειτουργία του σχολείου με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο διευθυντής με τις υπερεξουσίες που θα έχει πλέον μετατρέπεται σε έναν ιδιώτικο μάνατζερ, αποδομείται το συλλογικό και αποφασιστικό όργανο του Συλλόγου Δασκόντων και τρίτη βασική αρχή είναι ότι έχουμε ξανά μία στρατιά στελεχών εκπαίδευσης. Αυξάνεται ο αριθμός των στελεχών εκπαίδευσης από 540 σε 800, οι οποίοι θα αναλάβουν το ρόλο του αξιολογητή μαζί με τον διευθυντή των εκπαιδευτικών. Κύριε Μακρακή, αυτά τα οποία αναφέρετε πιστεύετε ότι κρύβονται πίσω από τις λέξεις αναφορές του Πρωθυπουργού, δηλαδή περί ανοιχτού, δημόσιου, απαιτητικού, απελευθερωμένου σχολείου? Ακριβώς, οι ωραίες λέξεις, πάρα πολλές ρυθμίσεις στις οποίες η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε πολιτεία προσπαθεί να εφαρμόσει, μπορεί να τον ντύσει με οποιοδήποτε λεκτικό ύφος. Από εκεί και πέρα, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι σαφές. Όταν ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε απελευθέρωση και αποκέντρωση,
αναφέρεται όχι στην παιδαγωγική αποκέντρωση των δημόσιων σχολείων, αλλά στην οικονομική αποκέντρωση. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο αυτό και γι' αυτό μιλάμε ότι συρρυκνώνεται το δημόσιο σχολείο, οξύνονται οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, αποτυπώνεται συνολικά στην εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και οι κινητοποιήσεις που έχουμε αύριο την ημέρα ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Και όπως είπα ότι δεν αποτυπώνεται μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, διότι είχαμε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έδειξε ξεκάθαρα τον ταξικό προσανατολισμό όλων αυτών των ρυθμίσεων. Όταν δηλαδή με τον Με τον Πρωθυπουργό βέβαια και το ακούσατε να δίνει μια παραπάνω έμφαση σήμερα και να υπερασπίζεται αυτή την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε ό,τι έχει να κάνει με τα όρια τα οποία θέτουν οι ίδιες οι πανεπιστημιακές σχολές, με την ίδια τη μόρφωση, με τον ίδιο τον αριθμό εισαγωγής, απαντώντας και στον κύριο Τσίπρα, αλλά από την άλλη δεν ξέρω αυτό πώς εσείς το μεταφράζετε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση αν θέλετε ή σημειώνοντας ενδεικτικά σε κατάλληλο χρόνο την αναβάθμιση των δημόσιων ΙΕΚ, κύριε Μακράκη. Υπάρχουν ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την πολιτική επιλογή της ελάχιστης βάσης αγωγής. Γιατί η ελάχιστη βάση αγωγής δεν δημιουργεί τις συνθήκες, δηλαδή να αποκλείεται ο μαθητής που γράφει 3.000 ή 4.000, αλλά βλέπετε και στην πράξη, κυρία Δουλγεράκη, ότι πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι έχουν χιλιάδες μόρια, 20.000, 21.000 μόρια, αρκετά καλοί μαθητές, μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις της κυρίας Κεραμέως, που έχει την απόλυτη στήριξη προφανώς του Πρωθυπουργού, όπως αποτυπώθηκε σήμερα στη Βουλή, πάρα πολλά παιδιά μένουν εκτός, που έχουν γράψει και άριστα, μένουν εκτός των πρώτων τους επιλογών, μένουν εκτός δηλαδή δημόσιου πανεπιστημίου. Ένα δεύτερο ερώτημα προκύπτει, πώς είναι δυνατόν να βάζουμε ελάχιστη βάση αγωγής, λοιπόν, στο δημόσιο πανεπιστήμιο και αντίστοιχες ρυθμίσεις να μην υπάρχουν στα ιδιωτικά κολέγια που νωρίτερα εξίσωσε τα πτυχία με εκείνα των δημόσιων πανεπιστήμιων αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι λοιπόν ερωτήματα που δεν τα κάνουμε μόνο εμείς, τα κάνουν και οι ελληνικές οικογένειες που σήμερα καταλαβαίνουν τον αρνητικό αντίκτυπο αυτών των ρυθμίσεων στην ίδια τη ζωή των παιδιών. Είπε και κάτι άλλο που δεν ξέρω εσείς πώς το μεταφράζετε από τη δική σας την πλευρά, δηλαδή συνδέοντας τη γνώση με την αγορά εργασίας, τα ευτράπελα τα οποία παρουσιάζονται μέχρι σήμερα και λέγοντας ότι ξέρετε υπάρχουν και εκείνοι που έχουν γράψει πολύ καλύτερα, δηλαδή πάνω από αυτή την ελάχιστη βάση εισαγωγής και είναι οι εκείνοι που ουσιαστικά θέλουν να περάσουν. Σε όλο μέσα αυτό το παζλ, τι έχετε να απαντήσετε? Ο βασικός σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, τόσο σε γνωστικό, τόσο σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, και το ίδιο το παιδί να αναπτύσσει όλες τις δεξιότητες και το σχολείο να είναι ένα κέντρο πραγματικά που το παιδί όταν μπαίνει και όταν αποχωρεί από το σχολείο κάθε μέρα να φεύγει με ένα χαμόγελο. Αυτός είναι ο βασικός παιδαγωγικός στόχος του σχολείου. Από εκεί και πέρα οι ρυθμίσεις και το περιεχόμενο, όπως είπατε κύριε Δουλγεράκη, που έκανε ο Πρωθυπουργός για σύνδεση του σχολείου και της γνώσης με την αγορά εργασίας, δυστυχώς η όποια σύνδεση δρομολογείται σε ανώτατο επίπεδο της εκπαίδευσης γίνεται με στρεβλό τρόπο. Και δυστυχώς με λάθος και με ταξικό προσανατολισμό, διότι στην πράξη αυτή τη στιγμή χιλιάδες υποψήφοι που κόπιασαν και σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, σε μια δύσκολη σχολή, την πιο δύσκολη σχολική χρονιά των τελευταίων ετών, να στην ουσία αυτά τα παιδιά να τιμωρούνται και να μην περνάνε στα πανεπιστήμια με υψηλούς βαθμούς. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια λαθεμένη τελείως πολιτική επιλογή, η οποία πρέπει να ανακληθεί έστω και τώρα, τουλάχιστον για φέτος, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, και πραγματικά η κυρία Κεραμέως κάποια στιγμή να έρθει σε ένα έντιμο διάλογο και με τις παιδικές ομοσπονδίες, διότι και αυτό που ακούγεται στη Βουλή ότι υποτίθεται έγινε διάλογος, δεν έγινε κανένας διάλογος. Και όλα τα επίμαχα νομοσχέδια, κυρία Βουλγεράκη, του Υπουργείου Παιδείας έχουν περάσει ή όταν είμαστε στην απόλυτη καραντίνα ή μέσα στο κατακαλό καιρό όταν τα σχολεία είναι κλειστά. Μας λέτε για την αυριανή κινητοποίηση και ποιοι θα είστε? Την αυριανή κινητοποίηση συμμετέχουν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες σε πανελλαδικό επίπεδο. Εδώ στο Ηράκλειο είναι μία η ώρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, γιατί αύριο δυστυχώς
ψηφίζεται το νομοσχέδιο από τη στιγμή που υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Όμως το μήνυμα που στέλνουμε εμείς είναι ότι από το Σεπτέμβρη θα είμαστε σε θέση μάχης να μην εφαρμοστούν όλες οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που συρρυκνώνουν το βασικό πυρήνα της δημόσιας εκπαίδευσης. Κύριε Μακράκη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% ανακοίνωσε η κυβέρνηση με ίσχυ από το 2022. Η αύξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελαφρύνσεων αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζόμενων. Τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμοιβόμενους. Έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό. Είναι όμως απολύτως ρεαλιστική, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και προσβολή αύξηση κατά 2% του κατώτατου μισθού, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξένου Γιαννακοπούλου. Μόνο σε μπεγμός των εργαζόμενων μπορεί να ειδωθεί η απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού συμβολικά κατά 13 ευρώ το μήνα, την ώρα μάλιστα που η ακρίβεια στην αγορά πλήττει σοβαρότατα το εισόδημα των νοικοκυριών, η θέση του κινήματος αλλαγής. Η αύξηση παροδία του κατώτατου μισθού αποτελεί πάγωμα για ένα ακόμα χρόνο στα άθλια επίπεδα που τον κατέβασαν με κυβερνητική απόφαση εδώ και μία δεκαετία, καταργώντας την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λυπάμαι που η κυβέρνηση παίζει με την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, η θέση του Στέλιου Βοριά, Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Πραγματικά, για μία ακόμα φορά, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δείχνουν ότι όχι μόνο δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία, αλλά σκοπός τους είναι η εξαθλίωση των εργαζομένων και η εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων, όπως είπε στον 1984. Πάμε πραγματικά, γιατί ο Πρωθυπουργός παίζει με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Το να βγαίνεις, να ανακοινώνεις μια αύξηση της τάξης του 2%, δηλαδή 13 ευρώ μεικτά, καθαρά 4,5 ευρώ, πραγματικά παίζουν με την αξιοπρέπεια και να χρειάζεται η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Αλλά θα ξεκινήσω με την ίδια την εξαγγελία. Κυρία Δουλγεράκη, από πού και ως πού, από πού και ως πού ένας Πρωθυπουργός, ένα Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει τον ελάχιστο μισθό και να μην το καθορίζουν οι ίδιοι οι κοινωνικοί φορείς? Είμαστε η μοναδική χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου δεν γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, αλλά καθορίζεται ο ελάχιστος από την κυβέρνηση. Αυτό θεωρούμε ότι είναι αντιδημοκρατικό, είναι αντισυνταγματικό, το έχουμε τονίσει, αλλά και σε μια περίοδο που έρχεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι ο κατώτατος μισθός σε όλη την Ευρωζώνη θα πρέπει να είναι στα 809 ευρώ, παρακαλώ. Και εμείς τι λέμε? Λέμε επαναφορά στα 751 και από του χρόνου στα 809. Και ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτή την τεράστια έτσι αύξηση των 4,5-5 ευρώ καθαρά. Πραγματικά παίζουν με την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, κυρία Δουλγεράκη. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Η εικόνα σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, στα νοικοκυριά, στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας, κυρία Δουλγεράκη, είναι, γιατί ο πυρήνας, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο τουρισμός. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε χειρότερα προβλήματα αυτοί οι μήνες που απομένουν για το τουρισμό, γιατί πραγματικά η απασχόληση περιμένει πολλά και η χώρος της εργασίας από τον τουρισμό, και να δώσει λύσεις πραγματικά στα ψηλά ποσοστά ανεργίας που φέραν την Κρήτη πρώτη περιφέρεια στην αύξηση της ανεργίας σε ολοκλήρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απογοητεύτηκα. Πολιτική της ανέχειας είναι αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο ανέφερε στον 1984 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων, Γιάννης Μανολικάκης. Δυστυχώς για άλλη μια φορά απεδείχθηκε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κατόπιν στις εντολές των εργοδοτών του μεγάλου κεφαλαίου. Δυστυχώς. Δηλαδή αυτοί ζητούσαν να μην γίνει αύξηση, να παγώσει ο μισθός στα 650 ευρώ όπως ήτανε. Τελικά μάλλον πως δεν ξέρω, κάνανε πίσω και δώσανε αυτό το 2%, το οποίο δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συναδέλφων οι οποίοι αμείβονται το κατώτατο μισθό, οι οποίοι πιστέψαμε σε ποσοστό είναι πάρα πολύ μα πάρα πολύ μεγάλο. Λίγοι περνάνε τα 650 ευρώ καθάριστα ή τα 600
62. Όχι, πόσο είναι. Συγγνώμη. Ναι, 662. 663. Θα μπουν τώρα. Δυστυχώς. Το 22, όχι τώρα άμεσα. Από το 22. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω κάτι. Τα χρήματα αυτά, ό,τι αύξηση θα δινότανε. Έτσι, γιατί μιλάμε για μηδαμινή αύξηση αυτή. Δεν θα πήγαιναν βέβαια μόνο στις οικογένειες, θα πήγαιναν και στα μικρομάγαζα. Το ξεχάσανε αυτό. Θα πήγαιναν και σε ψώνια. Εάν φτάσουν, εάν φτάνανε δηλαδή, που δυστυχώς δεν φτάνουν. Τι να πω, απογοητεύτηκα τελείως, γιατί περιμέναμε ότι. Περιμέναμε. Ίσως να γινόταν μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι ώστε να δουν μια άσπρη μέρα, οι συναδέλφοι. Βλέπουμε ότι αυξάνουν τα προϊόντα. Πηγαίνετε κάθε μέρα στο πράγμα, δηλαδή τις τιμές που αλλάζουν συνεχώς. Και ένας μισθός ο οποίος παίρνει μια αύξηση περιθρή, μηδαμινή αύξηση, δυστυχώς. Δηλαδή αυτές οι πολιτικές πρέπει να καταλάβουμε ότι οδηγούν παραπέρα στη φτώχεια και στην ανέχεια. Δυστυχώς. Και στην ενεργία, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα κλείσουν και επιχειρήσεις. Δεν θα μπορούν το αγροστικό κοινό, είναι οι εργαζόμενοι. Δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν για να μπορούν να ψωνίσουν και θα κλείσουν και οδηγούν και άλλοι άνεργοι. Τι να πω, θα βρεθούν και άλλοι άνεργοι εκτός. Και άλλοι άνεργοι εκτός. Τι να πω, δυστυχώς θλίβομαι για αυτά. Περίμενα ότι τουλάχιστον, κοιτάξτε να δείτε, οι απαιτήσεις της ΓΕΣΕ, Η ΓΕΣΕ έχει προτείνει να πάει ο μισθός 751 ευρώ και σταδιακά να ανεβεί στα 809, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το μέσο αμοιβόμενο κατώτατο μισθό. Δυστυχώς αυτό, από ό,τι βλέπουμε, θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει. 984. Αληθινή ενημέρωση. Έντονες αντιδράσεις στις συνταξιουχικές ενώσεις από την απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στην επικουρική ασφάλιση ξημερώματα Σαββάτου. Στήριξη του ΕΣΥ ζητούν την ίδια ώρα οι συνταξιούχοι στο Λασίθι. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ίκανο Μουλασιθίου καταγγέλει τις ευθύνες της κυβέρνησης με αφορμή την πανδημία και το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και επισημαίνει: από την πλευρά μας σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποστήλουμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Συγκεκριμένες οδηγίες για τις ποινές, αναστολή λειτουργίας και πρόστιμα που επιβάλλονται σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η έκδοση παραποιημένων στοιχείων, δίνει με απόφασή του στους πληγέντες ή στους ελεγκτές της ΑΔΕ ο διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής. Ένας μακρύς κατάλογος με τις αποδείξεις που θα οδηγήσουν στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά 30% αποκαλύπτεται και στα κείμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη λίστα περιλαμβάνονται υπηρεσίες ψυκτικών κλιματισμού, γραφεία τελετών, δικηγορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αρχιτέκτονα, προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνας και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι και οικοδομικές εργασίες. Τηλεδιάσκεψη για τους δασικούς χάρτες αύριο Τετάρτη των εκπροσώπων του Παγκρίτιου Συντονιστικού με στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος μετά την δημοσιοποίηση της τροπολογίας του Υπουργείου. Το ρεπορτάζ έχει ο Χριστόφορος Παπαδάκης. Χριστόφορε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αγγέλα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τηλεδιάσκεψη λοιπόν για τους δασικούς χάρτες, ένα καυτό πραγματικά ζήτημα, διοργανώνει για αύριο Τετάρτη ο συντονιστής της Παγκρίτιας Συντονιστικής Επιτροπής για το πρόβλημα αυτό, για το θέμα αυτό, Μανώλης Πατεράκης από το Ρέθυμνο, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής. Την απόφαση του αυτή μας έκανε ο ίδιος γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση της τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μέσω τώρα αυτής της τροπολογίας, Αγγέλα, να υπενθυμίσουμε ότι τροποποιείται η δασική νομοθεσία ώστε να γίνονται δεκτοί οι τίτλοι ιδιοκτησίας ιδιωτών που χρονολογούνται μέχρι και την 1η Ιουλίου του 2001. Ενώ απαγορεύεται στο δημόσιο να ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων χρηματολογικού δικαστή με τις οποίες αναγνωρίζεται κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των ανωτέρων εκτάσεων εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του. Όπως διευκρίνησε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο Μανώλης Πατεράκης, ο σκοπός της τηλεδιάσκεψης είναι να συζητήσουν με τους νομικούς τους συμβούλους αλλά και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος online τις νέες εξελίξεις, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής προκειμένου να μελετήσουν τις λεπτομέρειες της τροπολογίας και να βγάλουν τα συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις τους για την εν λόγω εξέλιξη. Μάλιστα, ο ίδιος δεν θέλησε στην παρούσα φάση να εκφράσει την παραμικρή θέση πριν την τηλεδιάσκεψη. Και εδώ, βεβαίως, Αγγέλα, μπορούμε να κατανοήσουμε όλοι ότι
δημιουργούνται κάποια ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσει η Επιτροπή να πάρει απαντήσεις. Τα ερωτήματα αυτά επί της ουσίας είναι τα εξής. Δίνει λύσεις στο πρόβλημα η τροπολογία αυτή ή χρειάζεται να γίνουν και άλλες κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης? Απαντήσεις λοιπόν θα επιδιώξει η Συντονιστική Επιτροπή μέσα από τις συζητήσεις τόσο με τους νομικούς παράγοντες που ασχολούνται με την υπόθεση, όσο και με το ίδιο το Υπουργείο, ώστε να καθορίσει στη συνέχεια και τα βήματά της η Επιτροπή απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και βέβαια θα πρέπει να διευκρινιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την ώρα κάποια εμπλοκή σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, σαφέστατα χωρίς τη δική τους την υπηρετιότητα, εάν θα πρέπει να συνεχίζουν να προσφεύγουν στις δασικές υπηρεσίες, να καταθέτουν τις αντιρρήσεις με το όποιο κόστος συνεπάγεται αυτή η διαδικασία, ή θα πρέπει να προσφεύγουν και βέβαια με τι ποσό ή χωρίς ποσό, δεν ξέρω. Σε αυτά τα συμβούλια τα οποία φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν σε όλη τη χώρα. Περιφέρειες πρωτοδικείων Ιωνίων νήσων, περιφέρειες πρωτοδικείων Κρήτης, περιφέρειες πρωτοδικείων των περιφερειακών ενωτήτων Λέσβου Σάμου Χίου και επίσης περιφέρειες πρωτοδικείων Κυκλάδων στις νήσους Κύθυρα Αντικύθυρα και στην περιοχή Μάνης, όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά όρια των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, έτσι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε 4 συμβούλια τα οποία θα αναλάβουν να εξετάζουν τις προσφυγές, τώρα να τις πούμε, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή για τους δασικούς χάρτες, βασικό μέλημά της έχει να παρακάμψουμε τελείως τη διαδικασία των ενστάσεων, δηλαδή να μην πει ο κόσμος σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί και χρονοβόρες είναι και μεγάλο κόστος έχουν και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ευθύνεται ο κάθε άνθρωπος εάν του έχουν κάνει κάποιο λάθος και του έχουν βάλει την περιουσία του να φαίνεται στους δασικούς χάρτες. Θα παρακάμψουμε λοιπόν τις ενστάσεις? Εδώ είναι αυτό το ερώτημα. Βεβαίως είναι πολλά τα ερωτήματα. Πιστεύουμε ότι από την αυριανή τηλεδιάσκεψη, Αγγέλα, θα έχουμε νεότερα για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί πράγματι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και τον απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα. Και κυρίως αυτά τα οποία λέει το Υπουργείο, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη σου αναφορά, και σταματάω για λίγο εκεί με την εξής παρατήρηση. Εάν έχεις ένα τίτλο ιδιοκτησίας που χρονολογείται από την 1η Ιουλίου 2001 και πριν έχει καλώς ή μετά έχει καλώς, εάν δεν έχεις αυτό τον τίτλο, γνωρίζοντας πώς γίνεται η μεταφορά της περιουσίας από τον γονιό στο παιδί εδώ στην Κρήτη, πας σε κάποιο άλλο δικαίωμα, αναζητάς κάποιους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας που μπορεί να είναι ή να φαίνεται μέσω των αποδεικτικών στοιχείων, μέσα από τις ενώσεις, μέσα από την εφορία, τι ακριβώς γίνεται? Αυτά είναι ζητούμενα για τα οποία αναμένουμε να έχουμε απαντήσεις. Αυτό που ανέφερε είναι το πιο λεπτό σημείο της υπόθεσης. Αλλά από την άλλη, το γεγονός ότι το δημόσιο εκεί που δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας δεν θα προσφεύγει δικαστικά να διεκδικεί την κυριότητα της ιδιοκτησίας. Αυτό από την άλλη ουσιαστικά έρχεται να αντισταθμίσει, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι της υπόθεσης να κάνει με τους τίτλους ιδιοκτησίας. Αλλά αυτά βεβαίως θα πρέπει να τα απαντήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί όντως είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Στην Κρήτη δεν υπάρχουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Οπότε εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, όπου βεβαίως θα περιμένουμε τις ανάλογες απαντήσεις. Μάλιστα, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από τον 984. Συνεχίζω το ρεπορτάζ καλωσορίζοντας τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου, τον κύριο Μύρο Χιλετζάκη. Κύριε Χιλετζάκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Αντουλτζεράκη, και θέσει ο Σοκράτη. Σαφέστατα και έχετε ενημερωθεί για αυτά τα οποία προκύπτουν και περιμένουμε να δούμε τι διευκρινήσεις θα δοθούν αύριο. Ρωτάω απλά και πρακτικά, επειδή μπορεί να μην υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας από 1η Ιουλίου του 2001, επειδή μπορεί να αναζητηθούν κάποια άλλα στοιχεία, και μιας και θυμάμαι αυτή τη δική σας την πρόταση, την έχετε καταθέσει εδώ μέσα από τη συχνότητα του 984 επίσης, να αναλάβουν αυτό το έργο της διόρθωσης, αν θέλετε λαθώ να το πω έτσι, ή να εντοπίσουν τα λάθη ή ενώσεις που έχουν εκείνο το υπόβαθρο στοιχείων σε ό,τι έχει να κάνει με τα περιουσιακά μας τα στοιχεία, αυτή επίσης στον ΚΕΑΔΑ ως πρόταση.
Η λέξη λέγεται αποσφαλμάτωση, κυρία Δουλγεράκη. Είπαμε ότι οι χάρτες της Κρήτης αναρτηθήκανε με λαθασμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Το υιοθέτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Κρέκας, στο γραφείο της κυρίας Κοζηράκη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Είπε ότι θα δοθεί το πράσινο φως να γίνει αποσφαλμάτωση. Η πρότασή μας εμάς, σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ήταν να συμμετέχουμε όλες οι ενώσεις της Κρήτης, εφόσον γνωρίζουμε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα όπως δεν τα γνωρίζει κανείς, γιατί τα δουλεύουμε από το 1996 και μέχρι και σήμερα, γνωρίζουμε το περιουσιολόγιο του κάθε Έλληνα παραγωγού και ιδιοκτήτη γης σε όλη την Κρήτη, που πιστέψτε με δεν υπάρχει ούτε πατουσιά γης αδήλωτη σήμερα που μιλάμε. Επομένως ξέρουμε αν το τεμάχιο είναι ενοικιαζόμενο, ιδιόκτητο, αν είναι με συμβόλαιο, αν δεν είναι κτλ. Ζητήσαμε, εφόσον στην αρχική προκήρυξη του έργου των δασικών χαρτών όσο αφορά την περιφερειακή, την περιφέρεια Κρήτης και ειδικά τον νομό Ηρακλείου και Λαστιθίου, που το πήρε ένα μελετητικό γραφείο, ένας ιδιώτης από τη Θεσσαλονίκη, και εφόσον εμείς βρήκαμε σωρία λαθών, δηλώσαμε το παρόν να κάνουμε την αποσφαλμάτωση σε μια νέα προκήρυξη που θα γίνει, και με αυτόν τον τρόπο θα απεγκλωβίσουμε και χιλιάδες παραγωγούς που είναι στην ομοιρία των δασικών χαρτών. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου μίλησε με τον ίδιο τον Υπουργό, μίλησε με τον Διευθυντή του Υπουργού, μας είπαν ότι βάσει του άρθρου 24 μπορούμε να συμμετάσχουμε στην αποσφαλμάτωση των δασικών χαρτών. Είδαμε τις προϋποθέσεις, πήραμε δύο αξιόλογους συντοπίτες μας, δασολόγους, τους έχουμε και τους πληρώνουμε τώρα και 5 μήνες τα παιδιά, για να περιμένουμε αυτή την έρμη την αποσφαλμάτωση για να την κάνουμε σωστά. Έχουμε τους δασολόγους, έχουμε τους μηχανικούς, έχουμε τους γεωτεχνικούς μας, έχουμε τους χρήστες που είναι πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδική πιστοποίηση όσο αφορά τη χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων. Δηλαδή δεν είναι τυχαίοι υπαλλήλοι που τους παίρνει ένα γραφείο για 4-5 μήνες. Έχουμε τοπογράφους μηχανικούς, έχουμε τεχνολόγους τροφίμων, έχουμε γεωπόνους, τους δασολόγους, έχουμε όλο το επιτελείο που μπορεί να χαρτογραφήσει και να στήσει όλη την ιστορία αυτή που λέγεται δασικός χάρτης και αποσφαλμάτωση. Περιμένουμε τα ψηλά γράμματα, περιμένουμε την υπόσχεση του ίδιου του Υπουργού ότι αν τηρούμε τις προδιαγραφές του άρθρου 24 θα το πάρουμε, και με αυτόν τον τρόπο θα απεγκλωβίσουμε χιλιάδες συντοπίτες μας, γιατί εμείς ήδη έχουμε τα αποθηκευμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα της κυρίας Δουλγεράκης παράδειγμα, που ξέρουμε ότι έχει 10 στρέμματα ηλιές, ένα χωράφι σε καλή γεωργική κατάσταση, ένα βοσκότοπο, ένα αμπέλι και ένα σόχορο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πατήσει ο δικός μας χάρτης, ο επίσημος χάρτης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο χάρτης που αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ανανεωμένος, γιατί είναι ο χάρτης που διαχειρίζεται 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε κάθε προγραμματική περίοδο. Αυτός ο χάρτης θα κουμπώσει πάνω σε ένα νέο χάρτη που δεν έχει καμία εμπειρία, καμία υπόσταση, δεν έχει την οικονομική οντότητα, γιατί ο δικός μας χάρτης παίζει με χρήματα. Δίνει λεφτά στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες ιδιοκτήτες γης, στους παραγωγούς μας, είτε είναι κατά κύριο επαγγελμα αγρότες είτε έτερο επαγγελματίες. Επομένως, αν αυτό το πάντρεμα τελικά δεν τον υιοθετήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και δεν προχωρήσει από μόνο του. Δεν προχωρήσει από μόνο του, δυστυχώς θα έχουμε νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα με νέα προβλήματα. Με τα χαρτογραφικά και με νέα δεδομένα. Και με νέα δεδομένα. Άρα, δεδομένα από ένα μελετητικό γραφείο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Χιλετζάκη, το ανάδειγμα της Κρήτης. Μάλιστα. Αυτά τα 4 συμβούλια ιδιοκτησίας που θα έχουν αντίστοιχα ως έδρες Κέρκυρα, Ηράκλειο, Κρήτης, Μυτιλίνη και Πειραιά, τι στην ευχή ακριβώς θα κάνουνε? Θεωρώ ότι θα είναι μια μικρή υπηρεσία που θα κάνει την αξιολόγηση των τίτλων ιδιοκτησίας του κάθε ένα από αυτούς. Μα στην Κρήτη, αν ένα συμβούλιο αρχίσει να αξιολογεί τους τίτλους ιδιοκτησίας τους ανύπαρκτους
Γιατί το ιδιοκτησιακό της Κρήτης δεν έχει καμία σχέση με το ιδιοκτησιακό της υπόλοιπης Ελλάδας. Τότε δυστυχώς θα μας φάει πάρα πολύ χρόνο. Ήδη έχουμε χάσει 6 μήνες για να περιμένουμε την πορυβόητη τροπολογία, που η τροπολογία αυτή άλλα μας λέγανε, άλλα βλέπουμε και δυστυχώς σωστά. Αναβάζουμε σε μία ομοιρία τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, τους ιδιοκτήτες γης, γιατί ιδιοκτήτης γης μπορεί να είναι και ένας ξενοδόχος και να μην είναι παραγωγός, τους ιδιοκτήτες γης, εφόσον έχουμε την τεχνική εμπειρία, έχουμε όλο το σύστημα έτοιμο και με ένα πάτημα του κομπιού το 70% των χαρτών διορθώνεται δικό μας, είναι θέμα μηχανογράφου και του κουμπιουτερά δηλαδή του δικού μας, με λίγα λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές, τότε αν δεν μπορεί να το υιοθετήσει αυτό το Υπουργείο, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που υπάρχει, κύριε Χιλετζάκη, μισό λεπτό. Γιατί έχει ακουστεί κατά κόρον μέχρι σήμερα και δεν ξέρω ποια είναι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η δική σας σήμερα η άποψη. Γιατί περιμένετε εδώ και ένα πεντάμινο έχοντας καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Έχετε πάρει δασολόγους, όπως μας λέγατε πριν από λίγο. Οι προτάσεις σας είναι περιστατωμένες. Έχετε το σοβαρό υπόβαθρο και έτσι όπως το ιδιοκτησιακό περνάει από χέρι σε χέρι, από τη μία στην επόμενη γενιά, ανάμεσα της οικογένειας, διότι είναι λεφτά τα οποία δίδονται ουσιαστικά και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, πώς γίνεται. Γιατί λοιπόν να μην θέλει να υιοθετήσει αυτή την πρόταση? Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε, ξέρετε, εδώ μας μυρίζει, αλλά το λένε πιο ευθαρσώς, ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Εσείς διαβλέπετε ότι υπάρχει σκοπιμότητα, αν όντως υπάρξει άρνηση? Κυρία Δουλγεράκη, για να χαρτογραφηθεί ετησίως όλη η ελληνική επικράτεια από τον Εύρο και μέχρι την Κρήτη, η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο παίρνει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να χαρτογραφήσει όλη την Ελλάδα. Η ιδιωτική εταιρεία που χαρτογράφησε τον νομό Ηρακλείου με τον νομό Λασιθίου πήρε μόνο 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μας παραπέμπει κάπου αλλού, ότι και καλά φεύγουν τα χρήματά μας και αυτά τα χρήματα, κυρία Δουλγεράκη, δεν πιάνουν τόπο, δεν κάναμε τη δουλειά μας. Όταν σε μια εταιρεία δίνουμε μια τέτοια χρηματοδότηση, θα έπρεπε οι δασικοί χάρτες να μην έχουν ψεγάδι, θα έπρεπε όλα να είναι στην εντέλεια και η παραγωγή μας, κυριολεκτικά και οι ιδιοκτήτες γης, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς δηλώνουμε παρόν, θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους ιδιοκτήτες γης, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τους χώρους, είμαστε πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουμε παρόν. Αν ο Υπουργός θέλει να το καταλάβει και για να μην βάλει σε ομοιρία χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, καλό θα ήταν να συνεργαστεί με τις ενώσεις που πραγματικά έχουν την εμπειρία, που γνωρίζουν. Το είπατε από την αρχή, έχουν το υπόβαθρο και εκεί έχουμε μείνει. Αυτό. Κύριε Χιλετζάκη, ένα ερώτημα το οποίο έρχεται και νομίζω ότι είναι το πλέον επιτακτικό αυτή την ώρα και έρχεται από πολύ κόσμο και από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν ότι έχουν εμπλακεί χωρίς τη θέλησή τους, χωρίς την δική τους υπεταιότητα, μέσα σε αυτή την διαδικασία με τους δασικούς χάρτες. Ρωτούν το εξής: πηγαίνουμε στις δασικές υπηρεσίες, καταθέτουμε ενστάσεις, αντιρρήσεις όπως λέγονται, γιατί και το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, ή ακόμα περιμένουμε, διότι τρέχουν και οι ημερομηνίες? Τι γίνεται? Ακριβώς την ίδια ερώτηση είχαμε κάνει στον Υπουργό όταν είχε κατέβει και του είπαμε, κατέβασε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα για να μην αρχίσουν τα δασασία να ζυμώνουν από ανθρώπους κτλ. Ο Υπουργός μας απάντησε και μας είπε το εξής: δεν τα κατεβάζω γιατί κάποια αστικά ακίνητα που είναι εντός της πόλης σε κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να βγάλουν οικοδομικές άδειες, που πρέπει να κάνουν κάποιες πράξεις, αν τα κατεβάσω παγώνει όλη η αγορά στο κομμάτι της δόμησης κτλ.
θα τα κρατήσω όσο έχουν, δεν θα, θα αποτρέπουμε τον κόσμο να πάει να τα διορθώσει για να αναρτηθούν τα νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα και όλα αυτά. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Χιλετζάκη. Λοιπόν, ο κόσμος δεν πήγε στα δασαρχεία. Δεν πήγε στα δασαρχεία, γιατί εμείς οι ίδιοι βγήκαμε και είπαμε να μην πάει. Είπαμε ότι έχουμε μία εξάρτηση. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να πάει και μάλιστα του πήγε έχουν ζητήσει πάει, και υπέρογκα ποσά. Πήγε να πάει, έτσι αλλιώς τώρα το ποσό μειώνεται κατά 50% η έκπτωση και εμείς περιμένουμε, κυρία Δουλγεράκη, το μυστικό είναι ένα, να διορθωθούν οι χάρτες. Η αστιβίδα της Κρήτης, το ιδιοκτησιακό της Κρήτης, τα χορτολιβαδικά της Κρήτης, να μπουν στην ίδια νομοθεσία όπως μπήκαν τα νησιά με τις φρυγανώδεις εκτάσεις που δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Στο ιδιοκτησιακό της Κρήτης δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα στην Ελλάδα. Η Κρήτη μας έχει ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό. Πολεμήσανε οι παππούδες μας με τα όπλα για να το έχουν αυτό. Καήκανε χωριά που είχαν τα συμβόλαιά τους και τους τίτλους και δεν υπάρχουν πλέον. Όλα αυτά τα έχει αξιολογήσει η κυβέρνηση και θεωρώ ότι στις διευκρινιστικές με υπουργικές αποφάσεις τις επόμενες μέρες θα δώσει λύση. Γιατί μάλιστα, αν δεν δώσει λύση θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ακόμα για μια φορά και πραγματικά δεν θέλουμε να κατέβουμε στους δρόμους όπως κατεβήκαμε την προηγούμενη φορά για να αναγκάσουμε τον ίδιο τον υπουργό αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να συγκαλέσει έκτακτο συμβούλιο τότε στο Μαξίμου για να δοθούν οι λύσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιλετζάκη. Να είστε καλά, κυρία Δουλγεράκη. Καλό μεσημέρι, αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Μύρων Χιλετζάκης. Και βέβαια, περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή την αυριανή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Παγκρίτιου Συντονιστικού και των στελεχών του Υπουργείου. Επίσης, θα πρέπει να σας πούμε ότι έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, όπως βλέπουμε και από τους τηλεοπτικούς δέκτες, η φωτιά σε Σταμάτα και Ροδόπολη, καθώς όχι μόνο έχει εκενωθεί ο οικισμός Γαλήνη, αλλά καίγονται σπίτια και αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή την ώρα είναι πραγματικά να δίνεται μεγάλη μάχη προκειμένου να σβήσουν οι φωτιές αυτές. Με το Μάκη Βορύδη συναντήθηκαν επίσης σήμερα Γιάννης Κουράκης και Γιώργος Μαρινάκης. Έθεσαν στον Υπουργό Εσωτερικών όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το ΣΟΤΑ της Κρήτης, ενώ συζητήθηκαν και ευρύτερα θεσμικά και αναπτυξιακά θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες η διερεύνηση της εισβολής στο Καπιτόλιο από επιτροπή χωρίς υποστηρικτές του Τραμπ. Το τέλος της αποστολής μάχης των Αμερικανών στο Ιράκ και την έναρξη μιας νέας φάσης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Βαγδάτης ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν αναποδογύρισε κοντά στη Χόμ στα ανοιχτά των Λιβικών ακτών σε άλλη μία τραγωδία με θύματα μετανάστες στη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Επίσης, 88 μετανάστες διασώθηκαν στα ανοιχτά του Μπουλόν Σιρμέρ στη Βόρεια Γαλλία, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν στα παράλια της Αγγλίας με τρεις λέμβους, όπως έγινε γνωστό από τις λιμενικές αρχές. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Εθνική Νεανίδων Μπάσκετ που βρίσκεται στο Ηράκλειο προκειμένου να πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο του European Challenger που ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή στο κλειστό στα δύο ωράκια αγωνίζεται στις 6 απέναντι στην Απολωνία. Αντίπαλοι της Γαλλίας θα είναι στην πορεία επίσης Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, Σλοβακία και Ισραήλ. 984. Ο καιρός. Εθρίος καιρός για σήμερα, ανήμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο. Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό σας μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.